λες τα δικά σου και να κάνεις... Δεν λέω τίποτα. Γιατί δεν είπες κάτι κακό? Του είπα ότι του πάει πάρα πολύ η Ελένη. Ναι. Και ότι... Με είδες που μαγείρεψα? Όχι, δεν το είδα σήμερα. Γιατί, σήμερα νομίζω έδωσα ρεσιτάλ μαγειρικής. Έβγαλα ξεδίπλωσα και άλλο ένα προνόμιο που έχω. Λοιπόν, εγώ φώναξα το αγαπημένο μου κοριτσάκι, την αγαπημένη μου φίλη εδώ πέρα, γιατί μου έλεγε αού για το τατουάζ, για τα μηχανήματα, επειδή όντως έχει πάει σε ένα αντίστοιχο καλό μηχάνημα, δεν θέλω να πω σε ποιο, θα ρωτήσετε την ίδια, και της είπα ότι θέλω να δοκιμάσεις ένα μηχάνημα να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που έχεις κάνει και έχεις αφαιρέσει τατουάζ. Λοιπόν. Όχι, άκου, δεν θέλω επειδή είσαι φίλη μου να μας βλέπει ο κόσμος ότι είσαι ευεραστημένη, ότι είσαι πλήρως ό,τι σου έκανα. Όχι, ισχύει, θα τα πω πραγματικά. Ασχολούμαι με το να βγάλει τα τατουάζ 2,5 χρόνια. Γιατί ασχολούμαι 2,5 χρόνια? Γιατί θέλει και κάθε μήνα, δίμηνο, να ηρεμεί λίγο το δέρμα. Δεν γίνεται κάθε 15 μέρες να το χτυπάς, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι με την πρώτη φορά δεν βγαίνει. Σας το λέω εγώ που τα έχω χτυπήσει γύρω στις 5 φορές. Δεν βγαίνει. Ο πόνος είναι εφικτός. Στα άλλα που πήγαινα, ήμουνα με ταχυπαλμίες και με 38 πυρετό τα πήγαινα σπίτι. Αφού όταν μου είπε ότι δεν πονάει, έλα και λοιπά, γίνω και του λέω δεν υπάρχει περίπτωση, λες βλακίες. Πραγματικά δεν πόνεσα, πόνεσα πάρα πολύ λίγο για να λέω την αλήθεια. Κάναμε αυτό εδώ και έκανα και αυτό εδώ. Δηλαδή βάρεσα 2 σε μία συνεδρία. Τα πλευρά που θεωρούνται πάρα πολύ δύσκολα και τα έχω χτυπήσει. Καλύτερα που τα λέω. Σε θαυμάζω. Και τα έχω χτυπήσει 2 φορές. Τα πλευρά σου έχω πει ότι είναι χτυπημένο 2 φορές. Όχι. Τρελή. Εγώ έβλεπα σκιές και ήθελα κι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό θέλει περισσότερες φορές. Αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ καλό μηχάνημα. Δεν στο λέω επειδή είναι φίλος μου. Όντως έχει πολύ καλό μηχάνημα. Έχει επενδύσει αυτό το μηχάνημα. Βαράει καλά. Μπράβο του. Τι άλλο. Εντάξει, εννοείται πως θα συνεχίσω. Γιατί θα συνεχίσω? Όχι μόνο επειδή είναι φίλος μου, γιατί είναι πάρα πολύ εφικτός ο πόνος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλα τατουάζ να είναι εφικτός ο πόνος. Το να πηγαίνεις κάπου και να δίνεις αρκετά λεφτά και να πονάς πολύ περισσότερο είναι χαζό. Κράτα το με λίγα λόγια. Αυτά έχω να πω. Νομίζω σε κάλυψα. Με κάλυψες πάρα πολύ και ο λόγος που. Ξαναλέω ότι έκανα αυτό το live με σένα συγκεκριμένα είναι ότι όντως ασχολείσαι 2 χρόνια. Έχεις πάει σε 2 από τα καλύτερα ιατρία που έχουν ένα καλό μηχάνημα, ίσως το καλύτερο που κυκλοφορούσε στην Ελλάδα. Εγώ το λέω σε όλο τον κόσμο γιατί πλέον, αφού μπορούμε και έχουμε ίντερνετ, να ψάξουμε και να βρούμε ποιο είναι το μηχάνημα που έχει ο καθένας και γενικά με την ονομασία του και με τις φωτογραφίες, γιατί ο καθένας μπορεί να ονομάσει το οτιδήποτε. Μπορεί να πει πίκο σου, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Πάμε να δείξουμε λίγο το μηχάνημα. Άλλο η τεχνολογία, άλλο το μηχάνημα, άλλο το τι είναι. Και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το τι είσαι, δεν είμαι. Το θέμα είναι, παιδιά, να είστε ενήμεροι και να ξέρετε. Λοιπόν, το μηχάνημά μας είναι αυτό. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ να το ψάξετε. Αυτό είναι το μηχάνημα που σας. Διαβεβαιώ ότι δεν πονάει. Έχει μέχρι στιγμής τα καλύτερα αποτελέσματα στις λιγότερες συνεδρίες και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, γιατί σας το λέω εσάς, το σημαντικό σε μένα δεν είναι να έρθετε ένα ραντεβού παραπάνω ή λιγότερο για να σας βάλω το τατουάζ για να σας πάρω τα λεφτά. Το θέμα είναι να μην αφήσει σημάδι και ουλή. Εκεί, αν αφήσει σημάδι και ουλή, είναι χειρότερο από ότι να έχει το τατουάζ. Οπότε, από εμάς φιλάκια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια.